Καμία παράταση ως προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των υγειονομικών δεν πρόκειται να δοθεί από πλευράς της κυβέρνησης, όπως δηλώνουν κατηγορηματικά κυβερνητικά στελέχη. Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και η αναστολή καθηκόντων για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ξεκινά από την ερχόμενη Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου. Η απόφαση είναι γνωστή εδώ και καιρό και θα εφαρμοστεί στο ακέραιο, ανέφερε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία των εμβολιασμών στην χώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντοζαμάνη, το Υπουργείο Υγείας έχει καταρτήσει σχέδιο για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, τα οποία θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες. Μάλιστα, την Τετάρτη, όπως ανέφερε, θα ανοίξει και η πλατφόρμα για δηλώσεις επικουρικού προσωπικού, το οποίο θα καλύψει τα κενά από τους ανεμβολίαστους που θα οδηγηθούν σε αναστολή εργασίας. Η απόφαση αυτή είναι γνωστή από τα μέσα του περασμένου μήνα και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε καθημερινά, όλο και περισσότεροι υγειονομικοί εμβολιάζονται. Ο αγώνας για την πανδημία συνεχίζεται. Όλο το προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνουν αυτή τη μάχη με πρωτοφανή ζήλο και αίσθημα ευθύνης. Ορισμένοι, λίγοι ευτυχώς, εξακολουθούν να επιμένουν στην άποψη ότι είτε το εμβόλιο είναι βλαβερό για τον άνθρωπο, είτε ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού παραβιάζει τα ατομικά τους δικαιώματα. Επ' αυτού, μάλιστα, το Συμβούλιο της Επικρατείας απάντησε αρνητικά στο αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν υποβάλει γιατροί, νοσοκομιακοί και λοιπό προσωπικό, ώστε να παγώσει η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Θα ήθελα να επαναλάβω τα εξής. Το μέτρο της υποχρεωτικότητας απευθύνεται σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των πλέον ευπαθών συμπολιτών μας. Ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας είναι σίγουρα μια πράξη που την επιβάλλει το καθήκον, στο πλαίσιο του λειτουργήματος που ασκούν. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια πράξη ανθρωπιάς, στοιχειώδους αλληλεγγύης απέναντι κυρίως στους ανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη και οι οποίοι παλεύουν για ένα καλύτερο επίπεδο υγείας. Ας μην τους στερήσουμε τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία θέτοντά τους σε κίνδυνο. Η μεγάλη πλειονότητα των υγειονομικών, αποδεικνύοντας υψηλή ευθύνη και αναγνώριση της αξίας του λειτουργήματος, έχουν ήδη εμβολιαστεί. Θα θέλαμε η υποχρεωτικότητα να μην ήταν ποτέ ένα θέμα συζήτησης στη χώρα μας. Η πολιτεία όμως έχει την υποχρέωση, έχει καθήκον να προστατέψει όλα τα μέλη της και κυρίως τα πιο αδύναμα. Για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι ο νόμος είναι σαφής και θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα μετά την 1η Σεπτεμβρίου, που θα είναι και η τελευταία ημέρα κατά την οποία ένας υγειονομικός θα μπορεί να εμβολιαστεί. Μπορεί και αργότερα. Μιλάω για την αρχή του μέτρου. Από εκεί και πέρα, ο νόμος που προβλέπει την αναστολή των καθηκόντων για όσους δεν έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Πέραν τούτου και με βάση το σύστημα μισθοδοσίας στο δημόσιο τομέα που προβλέπει προκαταβολή αποδοχών 15ημέρου θα υπάρξει επιστροφή του μισθού ως αχρεωστήντος καταβληθέντος. Ενώ όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας, όταν και εφόσον εμβολιαστούν, όταν θα επιστρέψουν στις θέσεις τους, είναι πιθανόν να τοποθετηθούν σε άλλη θέση αφού οι ανάγκες της υπηρεσίας θα έχουν διαφοροποιηθεί. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Υγείας έχει καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναδιάταξη των δυνάμεων ώστε να λειτουργήσει το σύστημα υγείας για όλους τους συμπολίτες μας και να αντιμετωπιστούν οι όποιες αρρυθμίες ενδεχομένως προκύψουν. Είμαστε σε διαρκή καθημερινή επικοινωνία με τους διοικητές των νοσοκομείων, τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών, εργαζόμενους, όλα τα στελέχη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα κάνουμε ό,τι απαιτείται. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας κάνουν ίστατη έκκληση στους γιατρούς, νοσηλευτές, σε όλο το προσωπικό των δομών υγείας που δεν έχουν εμβολιαστεί, να το κάνουν έστω και τώρα, ως μια πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω ότι η πλατφόρμα υποβολής προσλήψεων, αιτήσεων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού εκτός των γιατρών, το οποίο θα καλύψει τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν, θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου και θα αφορά
όπως είπα, το προσωπικό που θα καλύψει τις ανάγκες στις δομές υγείας λόγω αναστολής καθηκόντων αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί. Θα παραμείνει ανοιχτή για λίγες ημέρες και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τη σχετική ανακοίνωση η οποία θα βγει και υπάρχει αναλυτικός οδηγός για τη διαδικασία. Το μέτρο, η απόφαση αυτή, είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό. Επομένως, όλοι γνώριζαν, όλοι ήξεραν. Εμείς προετοιμαστήκαμε, έχουμε τα επιχειρησιακά μας σχέδια έτοιμα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τις όποιες δυσλειτουργίες προκύψουν στο σύστημα υγείας. Είπα και πριν ότι το μέτρο αυτό αφορά τους υγειονομικούς, πρώτον γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε όλο το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες υγείας και κατά δεύτερον να προστατεύσουμε όλους τους συμπολίτες μας που προσέρχονται για υπηρεσίες υγείας. Πράγματι, το μέτρο αυτό λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που η πανδημία δεν έχει τελειώσει, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση το μέτρο αυτό έρχεται να προστατεύσει και όχι να τιμωρήσει. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί το σύστημα και σε ό,τι αφορά τις άδειες των υγειονομικών, δεν περικόψαμε άδειες, έγινε αναστολή χορήγηση των αδειών, όπως έγινε ίσχυε η αναστολή αυτή και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Δώσαμε τη δυνατότητα στο προσωπικό μας να ξεκουραστεί, χρειάζεται, όλοι αναγνωρίζουμε την κόπωση την οποία υπάρχει στο σύστημα και στο προσωπικό μας, αλλά η αναστολή αυτή των αδειών γίνεται όχι μόνο λόγω του μέτρου της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι έχουμε πανδημία. Στο μεταξύ, όχι στην έκδοση προσωρινών διαταγών με τις οποίες θα πάγωνε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 115 γιατρών και διοικητικών υπαλλήλων νοσοκομείων της χώρας, είπε το τρίτο θερινό τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με 4 προσωρινές διαταγές που εξέδωσε. Πρόκειται για αποφάσεις που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν κρίνουν το ζήτημα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού οριστικά. Πλέον, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει αν θα προχωρήσει σε έκδοση απόφαση αναστολής για το θέμα αυτό ή όχι. Στην ολομέλεια εξάλλου του Συμβουλίου της Επικρατείας εκκρεμεί το αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ για έκδοση προσωρινής διαταγής και για αναστολή της απόφασης που προβλέπει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για επαγγελματίες υγείας και υγειονομικό προσωπικό.